Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ, πίσω με το πρώτο βίντεο του καλοκαιριού και να ευχηθώ επίσημα σε όλη την οικογένειά μας, αγόρια, κορίτσια, χάιμπις, τριτάδες, βαλκάνιους, καλό καλοκαίρι. Όπως έχετε δει και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα έχω κάτσει χαλαρά σπίτι μου για να σας πω τα top, τα απαραίτητα essentials για το καλοκαίρι, δηλαδή πράγματα που όλοι χρειαζόμαστε για φέτος το καλοκαίρι, όχι μόνο για να σκάμε fresh, αλλά για να σκάμε fresh και άνετη. Έχω να σας δείξω πολλά, να σας πω και για drops και έχω για εκπτωτικούς κωδικούς και όλα αυτά τα οποία σας αρέσουν, καινούργια sneakers, καινούργια αρώματα. Γενικά πολύ πράγμα, οπότε καθίστε αναπαυτικά, πάρετε κάτι να πίνετε, κάτι να τρώτε και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Damaged, όπου αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο έχει γίνει το πρώτο καλοκαιρινό summer drop. Είναι το πιο δουλεμένο μας drop με τα περισσότερα pieces, έχουμε 8 pieces και πάμε να σας τα δείξω αναλυτικά. Λοιπόν, αρχικά για όλους όσους το ζητούσατε, έχουμε restock στο Don't Care If You Have A Boyfriend. Πραγματικά, το συγκεκριμένο t-shirt μου έχετε ζητήσει τόσες πολλές φορές να το κάνω restock και να σας πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο δεν και καλά ήθελα να είναι limited. Που σας αρέσει και δίνετε αυτό το feedback, το κάνω restock, οπότε αυτή τη στιγμή θα το βρείτε και πάλι διαθέσιμο. Είχα προμοτάρει το βουλιαγμένη heels, το οποίο είναι το αγαπημένο μου t-shirt που έχω βγάλει ποτέ, είναι και αυτό που φοράω. Η βουλιαγμένη γενικά είναι αγαπημένο μου περιοχή στην Αθήνα. Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Θεωρώ ότι είναι το μέρος με τα περισσότερα vibes. Ίσως και η καλύτερη και πιο ακριβή περιοχή στην Αθήνα. Δεν μένω πολύ μακριά από εκεί. Απλά ήθελα να κάνω ένα t-shirt το οποίο να είναι αφαιρωμένο σε αυτή την περιοχή. Οπότε έκανα το Βουλιαγμένη Hills. Είναι ο χάρτης της Βουλιαγμένης. Και από πάνω με text Βουλιαγμένη Hills. If you know, you know. Να σας πω επίσης ότι βγάλαμε ένα καινούριο σχέδιο το οποίο μοιάζει με τον Don't Care You Have a Boyfriend σαν στυλ. Λέει When I had no money, I still had soul. Είναι ένα quote που έχω ακούσει σε μια συνέντευξη του Gucci Mane και του το έφαγα. I had no money, I still had sauce. Mm-hmm. So if you don't got no sauce, then you're lost. Όποιος κάνει relate σε αυτό το t-shirt ή όποιος θέλει στο μέλλον να κάνει relate, νομίζω ότι του αξίζει το συγκεκριμένο t-shirt. Και πάμε στο πρώτο μας set. Έβγαλε ένα καλοκαιρινό λευκό set και ο λόγος που έβγαλε λευκό set είναι ότι γκρι set, μαύρα set βρίσκεις το καλοκαίρι. Μπλε set, λευκά set, καλοκαιρινά δύσκολα βρίσκω. Και όταν λέω δύσκολα, εννοώ ότι με το συγκεκριμένο fit, καθώς έβγαλα αυτή εδώ τη βερμούδα, η οποία είναι σορτσάκι ουσιαστικά, δεν είναι βερμούδα. Προσπαθώ να αποφεύγω αυτές τις βερμούδες που είναι κάτω από το γόνατο, τις παλιές της Nike, τις θεωρώ full παλιωμοδίτικες και θεωρώ επίσης ότι μας κάνουν πιο κοντούς. Τα συγκεκριμένα είναι σορτσάκι, είναι πάνω από το γόνατο, λευκά, εννοείται όλα μέσα έχουν το signature tag μας, το οποίο μέσα λέει I might be damaged but still getting the bag. Έχει το Only the Family logo στο πλάι και θα δείτε και από τις φωτογραφίες, φτάνει έως κάτω από το γόνατο. Τα συγκεκριμένα έχουν true to size fit, εγώ φοράω XL και μου κάθεται όπως πρέπει. Τα t-shirt μάγκες να ξέρετε ότι είναι αρκετά oversize. Δηλαδή αυτό που φοράω τώρα είναι large και ξέρετε ότι είμαι αυστηρός στο XL, XXL. Ο λόγος που το έχουμε κάνει έτσι είναι ότι ακόμα και ένα άτομο που έχει παραπάνω κιλά να μπορεί ας πούμε να φοράει ένα XL και να νιώθει άνετα. Αυτός είναι ο λόγος που έχω κάνει oversize τα ρούχα μου. Το συγκεκριμένο είναι το Only the Family logo. Είναι το logo που είχαν βγει τα χειμωνιάτικα sets και τώρα το βγάλαμε σε καλοκαιρινό. Κλείνοντας, να σας πω για τις γυναίκες, όπου είναι κάτι το οποίο το έκανα πειραματικά. Έβγαλα πολύ λίγα τεμάχια και το έχω μετανιώσει γιατί ειδικά όταν έδειξα το συγκεκριμένο top, το οποίο λέγεται Hotter Than Hell Top, το έβαλα ένα story στο Instagram και μου απάντησαν περίπου 35 κοπέλες ότι τους άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό γιατί ήταν να βγάλω γυναικεία σειρά κανονικά, απλά λέω και για αρχή ας κάνω τα δύο τοπάκια. Είναι με ρίμπι ύφασμα, για όσους λοιπόν δεν ξέρετε τι είναι το ρίμπι ύφασμα, είναι αυτό το ύφασμα με τα layers, το ελαστικό, και γι' αυτό το λόγο προτείνω αν είστε ανάμεσα σε small ή medium, ας πούμε, κοπέλες, να πάρετε το medium. Ή γενικά, όσες κοπέλες είστε αδύνατες, αλλά έχετε μεγάλο στήθος, να πάρετε ένα size up. Διότι λόγω του το ύφασμα είναι rib, για να μην παραμορφώνετε το λογότυπο, καλύτερα προτείνουμε ένα size up. Δηλαδή, εμένα η κοπέλα μου είναι extra small και φοράει small. Και αντίστοιχα, μια άλλη φίλη μου που είναι small medium, της έδωσα medium και της είναι τέλεια. Αυτά, να ξέρετε ότι έχω πάρα πολύ λίγα, πραγματικά λίγα κομμάτια. Οπότε, για τις κοπέλες σας, όσα αγόρια βλέπετε αυτό το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο και είναι και πολύ καλή τιμή για δώρο. Και κορίτσια που βλέπετε αυτό το βίντεο και δεν έχετε πάρει από μόνοι σας, αν το αγόρι σας δεν σας πάρει damage top αυτό το καλοκαίρι, γιατί είναι το αγόρι σας? Γιατί συνεχίζει να είναι το αγόρι σας? Κλείνοντας, Dalla Dalla Very Cup. Ξέρετε ότι τα καπέλα δεν είναι τόσο εύκολο
να πουληθούν online και γενικά πολύ λιγότερος κόσμος από ό,τι t-shirt και βερμούδες και αυτά αγοράζει καπέλα. Εγώ προσωπικά είμαι ένα άτομο που παίρνω τα καπέλα, έχω εδώ και το Essential Cup, έχω και Nike Cup, δηλαδή δίνω. Θα αφιερώσω, ας πούμε, ένα budget για καπέλα. Τα καπέλα αυτά είναι jockey καπέλα και ο λόγος που βγάζω jockey καπέλα είναι ότι ό,τι τύπο κεφαλιού και να έχετε, είτε ας πούμε έχετε στενό κεφάλι, είτε πλατή, είτε οτιδήποτε, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε πολλούς ανθρώπους δεν πάνε καθόλου και σε άλλους πάνε full. Ωραία. Με τα συγκεκριμένα λοιπόν καπέλα, επειδή είναι jockey και επειδή υπάρχει αυτός εδώ ο χώρος, δεν σου παραμορφώνουν το κεφάλι. Ωραία. Δηλαδή βλέπετε ότι αυτό εδώ δεν πέφτει, ούτε είναι έτσι, ούτε οτιδήποτε. Γι' αυτό και αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που επιλέγω τα jockey καπέλα. Dalla Dalla Very logo. Άλλο ένα logo, ας πούμε, που μ' αρέσει full η γραμματοσυρά του. Δεν θα πω πολλά τώρα να κάτσω να το εξηγήσω. Dalla Dalla Very Cup. Αυτά θα αφήσω links από κάτω. Αυτό ήταν το καλοκαιρινό drop της Damage. T-shirts, βερμούδες, καπέλα, γυναικεία tops. Καλό καλοκαίρι, μάγκες. Πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στα απαραίτητα essentials. Καλοκαίρι, τι χρειαζόμαστε όντως το καλοκαίρι, φίλμε. Βερμούδες σίγουρα. Πέρα από το βερμούδα. Πέρα από το τσοτσάκι. Μαγιό. Θα σας πω, εγώ είμαι ρεαλιστικός, έτσι, αληθινός. Δεν δίνω πολλά λεφτά για μαγιό. Ωραία, γιατί ρε φίλε, δεν... Κάτσε, πόσα λεφτά. Θα σου πω, πρώτον, δεν προλαβαίνω να πάω διακοπές και στην Αθήνα δεν μ' αρέσει να πηγαίνω και θάλασσα. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαι ένας man που θα είμαι όλο το καλοκαίρι στα νησιά κτλ. Ωραία, οπότε εμένα το budget μου για μαγιό είναι 20 με 60 ευρώ. Τίμια λεφτά. Βρήκα λοιπόν σε προσφορά αυτό εδώ το μαγιό από Lacoste, το οποίο όμως εσωτερικά δεν έχει σκηνάκι και μαλακίες. Έχει αυτό εδώ το ύφασμα, το λευκό, που είναι ουσιαστικά σαν μποξεράκι, δεν είναι μποξεράκι όμως, και είναι πολύ πιο άνετο. Οπότε ρε φίλε, έχουμε 2022, μην δίνετε λεφτά σε μαγιό που έχουν μέσα σκηνάκι και κρατάνε πετρούλες από τις παραλίες και σας φαβορίζουν και τέτοιο. Το συγκεκριμένο μαγιό έκανε 100 ευρώ, αλλά το βρήκα σε προσφορά στα 60. Full worth. Και το καλό είναι ότι είναι μέχρι το γόνατο και μπορώ να το φοράω full άνετα και για βερμούδα και για μαγιό. Με μποξεράκι από μέσα ή free. Ρε φίλε, ποτέ μποξεράκι από μέσα, δεν στεγνώνει, γίνεσαι πουτάνα κτλ. Ωραία. Να ξέρετε ότι πέρα από αυτά η Lacoste βγάζει και μαγιό τέρμα κοντά, τέρμα σορτσάκια, τα οποία πάλι είναι μονόχρωμα με το OG logo τους, γενικά όπου μπαίνει αυτό και δεν είναι τυπωμένο και έχει δηλαδή απλά το ραμμένο κροκόδελο, είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης να σας πω ότι όποιοι έχετε budget 20 ευρώ ή γενικά όποιοι, παράδειγμα εγώ τις προάλλες που μου έτυχε να πάω θάλασσα και δεν είχα μαγιό και θέλει ένα γρήγορο μαγιό, το Zara έχει πάρα πολύ ωραία μαγιό, πάρα πολύ ωραία σχέδια και μπαντάνα prints και λουλουδάτα και τα λοιπά, όχι τα cringe τα λουλουδάτα, τα ωραία, με 20 ευρώ, 24 εκεί. Αυτό ήθελα να σας δείξω, για μαγιό προτείνω Lacoste, προτείνω Zara και όσοι είστε big baller και έχετε και ωραίο σώμα και βγάζετε φωτογραφίες με μαγιό και θέλετε ένα πιο τρίπι μαγιό, σας αφήνω Palm Angels μαγιό και Off-White μαγιό στα 2,5 με 3 εκατοστάρικα. Είναι πολλά, αλλά όσοι έχετε το budget, αυτά παίρνουν το pass από εμένα. Αφήνοντας λοιπόν το δεύτερο essential και πηγαίνοντας στο τρίτο, κάτω από το μαγιό τίποτα δεν συγκρίνεται το καλοκαίρι σαν μια ωραία και βολική παντόφλα. Προσωπικά είμαι ένας man, το καλοκαίρι φοράω όλο το καλοκαίρι παντόφλες, πάω στο σούπερ μάρκετ με παντόφλες, πάω για καφέ με παντόφλες, καλά παραλία προφανώς θα πω με παντόφλες. Πάλι θα σας πω πολλές επιλογές. Αυτές που έχω πάρει εγώ και ροκάρω κάθε μέρα από πριν 3 μέρες που τις πήρα είναι οι συγκεκριμένες Lacoste. Πάλι Lacoste, γενικά μου αρέσει, το ξέρετε ότι μου αρέσει. Βγάζει ωραία προϊόντα, δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι συγκεκριμένες έκαναν 55 ευρώ. Δεν είναι του 20άρικου, δεν είναι όμως και του 100άρικου. Lacoste παντόφλες είναι πάρα πολύ άνετες και ειδικά εδώ μέσα, όπως βλέπετε, έχει αυτό το fluffy υλικό όπως τα Crocs και είναι πάρα πολύ άνετες. Και πέρα από αυτό έχει βγάλει 2-3 σχέδια με ραμμένους κροκόδηλους πάνω, οι οποίες όμως γίνονται κατευθείαν sold out. Δηλαδή είχε το Foot Locker κάποιες, αλλά εξαντλήθηκαν. Και μαύρες και ροζ και μπλε και αυτές οι πράσινες. Ο λόγος που τις πήρα αυτές είναι επειδή μου αρέσει πολύ το Brazil. Βέβαια είναι πανάκριβο, κάνει ξέρω εγώ 600-700 ευρώ. Οπότε γενικά είμαι fan του Brazil Colorway και γι' αυτό λοιπόν τις πήρα. Επίσης θα προτείνω πάλι, όσοι δεν θέλετε να πάρετε τις κλασικές Nike παντόφλες που κάνουν 20-25 ευρώ σαν στανταράκι, η Palm Angels βγάζει και αυτή πολύ ωραίες παντόφλες. Είναι στα 100-120 ευρώ σε όλα τα χρώματα. Τις έχει λίγο όλος ο κόσμος που είναι έτσι λίγο πιο άνετος οικονομικά, αλλά σαν στανταράκι τις προτείνω. Και Heron Preston επίσης είναι ωραίες. Θα σας τις βάλω όλες να τις δείτε. Οπότε κλείνουμε με το τρίτο essentials, παντόφλες. Ξέρασαμε μια παντόφλα, ωραία. Η Gucci. Δηλαδή όποιος θέλει να πάει να δώσει 250 με 300 ευρώ, Gucci παντόφλα,
Γαμάει, μπορεί να πάρουμε. Ανάλογα πόσο καλά πάει το drop. Πιο πάνω από εκεί έχουμε. Ρε φίλε, υπάρχει Dior που πάμε μετά στα 600-700, αλλά πόσα λεφτά να δώσει για παντόφλες. Αν πάει πολύ καλά. Πάρετε μια λακκώστα να τελειώνετε. Τέταρτο essential για το καλοκαίρι, στο οποίο μείνετε μέχρι το τέλος γιατί θα σας δώσω κωδικό, είναι τα πολύ αγαπημένα μας κοσμήματα. Έχω πάρει εδώ, λέγεται αυτό. Μπιζουτιέρα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα μου κοσμήματα από Mar & Mar. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα δώσει ένα κωδικό, ο οποίος όμως ίσχυε για λίγες μέρες. Και μόλις τέλειωσαν, μου στέλνατε. Ποιος είναι ο κωδικός Mar & Mar? Ο κωδικός Mar & Mar ισχύει και δεν υπήρχε. Οπότε, μίλησα με Mar & Mar και θα τον ξαναενεργοποιήσουμε για λίγες μέρες. Αυτός ο κωδικός κρατάει 3 μέρες με μια εβδομάδα. Οπότε, όσοι ψάχνετε κοσμήματα για το καλοκαίρι ή για δώρο, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιήστε τον κωδικό που θα σας πω σε λίγα λεπτά και πάρετε. Λοιπόν, η Mar & Mar είναι ένα ελληνικό site στο οποίο έχει τα πάντα από κοσμήματα. Έχει αλυσίδες, έχει τις αγαπημένες μου πέρλες, οι οποίες γίνονται sold out και τις κάνουν συνέχεια restock. Έχει όλους τους τύπους από αλυσίδες. Μπορείτε να βρείτε σταυρούς, μπορείτε να βρείτε Cuban Link bracelets όπως αυτά. Μπορείτε να βρείτε pearl necklace, μπορείτε να βρείτε ασημένια και χρυσά Cuban Link bracelets. Μπορείτε να βρείτε bracelets με πέρλες, μπορείτε να βρείτε δαχτυλίδια, μπορείτε να βρείτε χειροπέδες όπως αυτήν εδώ. Επίσης το καλοκαίρι, επειδή προτιμάω όλα να είναι πιο lightweight, δηλαδή πιο μικρά κοσμήματα, πιο λεπτά t-shirts και. Επίσης προτιμάω τα πιο κομψά και μικρά κοσμήματα, όπως ας πούμε η σταυρή, όπως ένα αλυσιδάκι, μια αλυσίδα λεπτή για το λαιμό. Μπορείτε να βρείτε ασημένια, ας πούμε διπλά chains όπως το συγκεκριμένο. Και γενικά, πέρα από τους σταυρούς, πέρα από τις πέρλες, θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή τα αγαπημένα μου κοσμήματα, και αντρικά και γυναικεία, τα οποία προτιμώ εγώ. Και όλα έρχονται σε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο είναι ένα premium box, έχει code μέσα. Enjoy your new jewelry. Mar & Mar Jewelry, και όλα έρχονται μέσα σε αυτά εδώ τα πουγιά. Με τα pouches, bro. Ο κωδικός είναι κάβαλος 40, έχετε 40% έκπτωση. Τα κοσμήματα είναι ήδη αρκετά οικονομικά και έχετε και το 40% μου, οπότε μισή τιμή, ή αν θέλετε κάνετε check out με κάρτα και παίρνετε 50%. Σπάνια μπορώ να σας δώσω κάπου έκπτωση 50%, με την Mar & Mar το κάνουμε αυτό, οπότε όσοι θέλετε πέρλες, αξεσουάρ, chains, bracelet, rings για αγόρια και για κορίτσια, σας αφήνω link στην περιγραφή. Τώρα είναι η στιγμή. Πάμε να προχωρήσουμε. Ένα πράγμα το οποίο το θεωρώ levels είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα. Ξέρετε πώς πάει με το καλοκαίρι, υδρώνουμε, αποσμητικά κτλ. Δεν θα σας πω για αυτά. Θα σας πω για ένα άρωμα το οποίο θέλω να σας το δείξω και σαν pick-up. Στην ερώτηση που δεν ρώτησε κανείς, αλλά θα το πω εγώ, τι άρωμα φοράω, θα σας πω ότι προφανώς υπάρχουν όλα αυτά τα αρώματα που πάνε 50 με 70 ευρώ. Το Dior Savage, Dior Fahrenheit, Eros, Versace Eros. Αλλά okay. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω ένα next level άρωμα, το οποίο το αγόρασα από τη Louis Vuitton, If You Know You Know, και αυτό είναι κυριολεκτικά If You Know You Know. Ένας φίλος μας φοράει αυτό το άρωμα. Ξέρεις, συζητούσαμε ένα άλλο φίλο μου, ρε μαλακά, πόσο ωραία μυρίζει, ξέρω εγώ αυτός. Στη συνέχεια, ρε φίλε, μπαίνω σε ένα άλλο χώρο, λέω ποιος φοράει αυτό το άρωμα συγκεκριμένα, επειδή ξέρω ότι είναι Louis Vuitton. Και μου λέει αυτός, λέω, ωραία ρε φίλε, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αναρωτηθεί ή δεν έχω αναγνωρίσει σε τόσα άτομα ένα άρωμα, λέω, θα πάω να το πάρω. Ωραία. Και πήγα στη Louis Vuitton μια μέρα και πήρα το συγκεκριμένο άρωμα, το οποίο μου κόστησε. Καθώς γίνεται να μυρίζει ακόμα τόσο ωραία, ρε φίλε. Φίλε εδώ. Λοιπόν, 320 ευρώ άρωμα. Δεν πειράζει, ρε φίλε, ταξίζει και πραγματικά αυτό ήταν όντως ένα piece που το έκανα για εμένα, ρε φίλε. Γιατί προφανώς το άρωμά σου δεν μπορεί να το. Ναι, θα το δείξω, αλλά καταλάβετε, δεν είναι σαν να δείχνω ένα παπούτσι. Δεν μπορεί να το φλεξάρει αυτό που μυρίζει. Λοιπόν, Louis Vuitton άρωμα, ombre no made. Όσοι περνάτε από κολονάκι ή όσοι γενικά έχετε, μπαίνετε σε μια Louis Vuitton, απλά μυρίστε το. Πάρε μια τζούρα. Οπα. Ωραία. Ποιο μυρίζει έτσι. Νομίζω. Ο Σνίκ δεν έχει. Ναι, παρόμοιο. Ναι, ωραία, το έφαγα. Δεν είχα βλέψει αυτό το βίντεο. Sorry, σου έφαγα το άρωμα. Ombre no made, 320 ευρώ κολόνια. Το ακραίο με αυτή την κολόνια είναι ότι έχει 3 στάδια. Αλλιώς μυρίζει όταν τη βάλεις, αλλιώς μυρίζει μετά από 3 ώρες και αλλιώς μυρίζει την επόμενη μέρα. Μυρίζει λεφτά. Ωραία. Μετά από 3 ώρες μυρίζει πιο γλυκά και την επόμενη μέρα μυρίζει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, κάπως μαγικά, ρε φίλε. Δηλαδή τι μυρίζει αυτή την κολόνια. Και σκέφτεσαι, ρε φίλε, παραλία και ωραίο εστιατόριο, ξέρω. Αυτό όντως το πήρα για εμένα και γουστάρω να το φοράω εγώ. Προφανώς δεν προτείνω έτσι για essential μια κολόνια που κάνει 320 ευρώ, απλά ήθελα να σας το δείξω. Συνεχίζουμε.
Και πάμε στα sneakers. Ωραία, θα σας δείξω δύο sneakers και συγκεκριμένα λευκά. Οπότε θα ονομάσω ένα essential για αυτό το βίντεο λευκά sneakers. Όταν ανοίγει ο καιρός, όταν έρχεται η άνοιξη μέχρι να έρθει το επόμενο φθινόπωρο, όπου δεν έχουμε ούτε βροχές, ούτε λάσπες, ούτε όλα αυτά. Καλό είναι ρε φίλε να έχουμε ένα clean, καλό, λευκό sneaker για το καλοκαίρι, το οποίο να ψηλοσυνδυάζεται και με τα πάντα. Ωραία, δεν θέλω να σας δείξω τα Air Force, αλλά θα σας δείξω τα συγκεκριμένα off-white παπούτσια που αγόρασα. Είχα να αγοράσω πάνω από 1-1,5 χρόνο designer sneakers, απλά αυτό δεν το θεωρώ τόσο ακριβώς designer sneakers. Λέγονται out of office παπούτσια, είναι από τα τελευταία σχέδια του Virgil για την off-white πριν πεθάνει, και είναι ουσιαστικά ένα mix του Nike Dunk, του New Balance 550 και του Louis Vuitton Sneaker. Ωραία, το Nike Dunk κάνει 100 και έχει resell 250 περίπου, το New Balance έχει retail 130 και πάει 170 και το Louis Vuitton Sneaker κάνει 1000 ευρώ, οπότε σαν mix τα συγκεκριμένα κάνουν 425 νομίζω. Τα συγκεκριμένα κάνουν 4,90. Okay, οπότε είναι στο 500. Παρ' όλα αυτά, τα πήρα 10% από ένα site. Είχα δει και στο Selfridge στο Λονδίνο σε κίτρινο. Λοιπόν, αυτό που συνέβη είναι ότι είχα τα Nike Dunks και τα Panda και τα High στα University Red. Τα φόραγα και πονούσαν τα πόδια μου επειδή η ποιότητα είναι πάρα πολύ κακή. Ωραία, είναι πλαστικό δέρμα και πονά. Ποιος ο λόγος να δίνεις λεφτά για ένα παπούτσι και να πονά. Οπότε το συγκεκριμένο είναι δερμάτινο. Είναι full fluffy γύρω από το πόδι, οπότε ξέρεις πόσο άνετο θα είναι. Εσωτερικά λέει το 45, έχει σου λέει σαν λεπτομέρεια. Εδώ πίσω έχει το πρόσωπο της Off-White, γίνεται και έτσι. Εδώ έχει το Off. Έρχεται σε αυτό το ενοπνευματή box που έχει μέσα τα πάντα, τα bags και όλα. Και γενικά μάγκες προτιμώ, δηλαδή αν έχω να πληρώσω, αν είναι να πληρώσω 2,30 για Dunks πάντα και να πονάω και να πληρώσω ας πούμε 400 με 350 σε έκπτωση για αυτά, προφανώς προτιμώ αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι άλλο flex και πάνω απ' όλα είναι άνετα. Συν ότι εντάξει είναι λίγο πορτοκαλί, αλλά πάει με πολλά. Και μιας και σας λέω για Dunks, πήρα χτες retail αυτά εδώ, είναι γκρι, κόκκινο, μπλε, πράσινο, δεν μ' αρέσει η πολυχρωμία, παρόλα αυτά το θεωρώ ένα πολύ ωραίο και clean colorway, το πούλησα στο Cloudland. Πάμε να τελειώσουμε με την τελευταία κατηγορία. Τελευταίο piece, καλοκαίρι, ούτε μπουφάν έχουμε, ούτε πολλές τσέπες, ούτε λέει να τριγυρνάς και να έχεις φουσκωμένες τσέπες, ρε φίλε, και να μην είναι από λεφτά, έτσι. Οπότε ένα essential σίγουρα για το καλοκαίρι είναι ένα καλό τσαντάκι. Και θα μου πείτε τώρα τι εννοείς καλό τσαντάκι. Πάλι θα σας πω, ας πούμε, ότι σε κατηγορίες εγώ χρησιμοποιώ τη μέση λύση στα 150 ευρώ, το οποίο είναι το Trapstar τσαντάκι. Θα μου πείτε πού θα το βρείτε. Θα το βρείτε ή από resellers που θα έχουν πάρει ή από το drop της Trapstar. Θα σας βγει resell 150 ευρώ, αν το προλάβετε retail να σας βγει, ξέρω εγώ, με τους φόρους του Τελωνίου και αυτά 120 περίπου, αξίζει full. Εμένα προσωπικά μου αρέσει επειδή ουσιαστικά από θέμα ασφάλειας έχει ένα κουμπί, αλλά και αυτό ξέρω εγώ να βαριέσαι να κλείσεις. Έχει εδώ το firmware, οπότε ξέρεις ρε φίλε ότι αν έχεις το firmware και έχεις και το κουμπί, δύσκολα ξέρω εγώ θα σε κλέψω. Χωράει πορτοφόλι, φορτιστές, μάσκα, ψηλά, έχει μια εσωτερική τσέπη, όπου είχα ξέρω εγώ την ταυτότητά μου. Trapstar tag εδώ. Γενικά ρε φίλε είναι πολύ μεγάλη πατέντα ρε φίλε αυτό που έχουν κάνει εδώ. Οπότε μέχρι να βγουν τα damage τσαντάκια, προτείνω τα Trapstar. Αν θέλετε τσαντάκι στα 20-30 ευρώ, προτείνω Nike. Στα 40-50 ευρώ, 60 προτείνω τα Emporio Armani, σαν αυτό που έχει ο Λάου. Και τώρα προφανώς ρε φίλε το να έχετε ένα καλό designer τσαντάκι Prada, Gucci και αυτά, εννοείται δίνει πάρα πολύ σως και βαλκάνιο drip. Απλά πάμε από τα 700 ευρώ και πάνω. Εγώ προσωπικά το Prada που είχα το πούλησε επειδή ήταν πολύ μεγάλο, θέλω να πάρω ένα Gucci. Okay, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, γιατί ξέρω ότι εμένα μου αρέσει να κάνω αυτές τις μεγάλες αγορές στα ταξίδια μου, είμαι με το Trapstar και είμαι full κομπλέ. Λοιπόν, κλείνοντας μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ όλους που κάτσατε μέχρι εδώ. Να σας πω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο. Έχουμε ένα βίντεο με το Game Boy στην Κυψέλη. Έχουμε ένα βίντεο με Financial, όπως είχαμε κάνει αυτό με τον εκατομμυρίουχο αντίστοιχα. Οπότε κάντε ένα subscribe, γιατί στα 200k φεύγουμε του Dubai με Κονίλο. Αν θέλετε να δείτε Κονίλο να τον πηγαίνουν στην Gucci και να το τεινάζουμε, κάντε ένα subscribe. Like στο βίντεο, links για εκπτωτικό κωδικό MarnMar και Damage θα υπάρχουν κάτω. Και τα λέμε σε λίγες μέρες. Φιλιά.